Γιώργο μου, τι κάνεις? Καλησπέρα, Μαριδάκι μου, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εδώ με το που ήρθες αρχίσαμε τα γαλλικά, πραγματικά γαλλικά παιδιά, που πραγματικά δεν έχω πάει σε καλόγριες ποτέ, αλλά κάτι πιάνει το αυτί μου. Έχω γίνει international, έτσι. Μ' αρέσει τα γαλλικά, αλλά μου λένε ότι είναι λίγο δύσκολα. Σε λίγο θα παίζουμε με υπότιτλους. Σωστό, σωστό. Γιώργο μου, είμαστε ακόμα στον Οκτώβρη. Οφείλω να ομολογήσω ότι τι γίνεται, πώς θα... Είμαστε στο μεσοδιάστημα των εκλήψεων, θες να πεις ακόμα καλύτερα. Κάτι ανάδρομοι, κάτι έτσι και αυτά. Ναι, δυστυχώς. Και έχουμε μπροστά μας ένα Νοέμβρη, τον οποίο θα καθίσουμε να τον ξεκοκαλίσουμε, να τον αναλύσουμε. Έτσι. Πάρτε χαρτί και μολύβι, γιατί θα δώσουμε πολλές ημερομηνίες. Ακριβώς. Πανέτοιμοι να είστε, θα παιδιά. Θα μιλήσουμε για το μήνα γενικά, όπως κάνουμε κάθε φορά. Βέβαια. Και μετά θα μιλήσουμε και για κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Έτσι ώστε να ξέρουμε περίπου τι μας περιμένει με τον ανάδρομο Ερμή, με την έκλειψη στις 3. Να σου κάνω με... και άλλη έκλειψη. Ακριβώς. Ηλίου τώρα. Ηλίου στις 3 του μήνα. Πες μου τώρα αυτά εδώ πέρα που εξασθενούν λίγο η Σελήνη και ο ανάδρομο Ερμή, καθώς φεύγει από, ξέρω εγώ, εξασθενή καθόλου. Ναι, πηγαίνουμε προς μία εξασθένηση. Α, δεν έχει εξασθενήσει ακόμα. Προς μία ύφεση της κακοκαιρίας, θα το έλεγα. Όχι κακοκαιρίας. Της αστρικής κακοκαιρίας. Και της συναισθηματικής, θα έλεγα εγώ. Και της συναισθηματικής μπορεί να το προσθέσει και να το πει μια χαρά. Έτσι. Για να σε ακούσουμε με πολύ προσοχή. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα μας φέρει ο Νοέμβρης του 2013. Καταρχάς, είναι ένας μήνας που κάνει, όπως θα δείτε, θα το καταλάβετε, την είσοδο του με κάπως άγριες διαθέσεις. Ήδη από την πρώτη μηνιά, την πρώτη του μήνα, έχουμε για ακόμα μια φορά την κορύφωση του τετραγώνου Ουρανού-Πλούτονα, ένα τετράγωνο στο οποίο οφείλουμε δυστυχώς πολλά και την οικονομική κρίση. Έχουμε στη συνέχεια τη Νέα Σελήνη στις 3 του μήνα, που συνοδεύεται, όπως είπαμε, από υβριδική ηλιακή έκλειψη. Υβριδική σημαίνει ότι έχει δύο επίκεντρα η έκλειψη. Με αποτέλεσμα να τονίζονται ακόμη περισσότερο τα οικονομικά προβλήματα, αλλά και τα κοινωνικά. Η τελευταία λοιπόν ηλιακή έκλειψη της χρονιάς πραγματοποιείται στο Σκορπιό και σχηματίζει όψη συνόδου, δηλαδή γίνεται στην ίδια μοίρα με τον ανάδρομο Ερμή, ο οποίος βρίσκεται και αυτό στο Σκορπιό, αλλά και τον Κρόνο και εξάγωνο με τον Άρη. Πρόκειται για τη δεύτερη έκλειψη που γίνεται φέτος στον Σκορπιό. Η πρώτη, αν θυμάμαι καλά, ήταν σεληνιακή και ήταν στις 25 Απριλίου και σχετίζεται φυσικά με τα οικονομικά ζητήματα. Έτσι, το ερχόμενο εξάμηνο θα υπάρξουν αλλαγές και κυρίως σε οικονομικά ζητήματα, τα οποία θα τεθούν και θα ξανατεθούν επιτάπητος και τα οποία επιζητούν επιγόντως επίλυση. Στις 5 Νοεμβρίου τώρα, η Αφροδίτη ξεκινά το ταξίδι της στο ζώδιο του Εγώ καιρό, στο οποίο θα παραμείνει μέχρι τις 5 Μαρτίου του 2014, αφού θα πραγματοποιήσει και μια ανάδρομη πορεία από τις 21 του Δεκέμβρη μέχρι τις 31 του Γενάρη. Τώρα, στις 8 και στις 9 του μήνα, ο Ερμής και η Αφροδίτη πραγματοποιούν επιτέλους ένα αρμονικό εξάγωνο μεταξύ τους, αλλά και θαυμάσιες όψεις με τον Ποσειδώνα, προσθέτοντας έτσι ρομαντικές ερωτικές πινελιές στην καθημερινότητά μας. Ο Ερμής πάβει να είναι ανάδρομος από τις 10 επιτέλους. Και φυσικά η περίοδος αυτή, το πρώτο δεκαήμερο, ευνοεί Ταύρους, Καρκίνους, Παρθένους, Σκορπιούς, Εγώκερους και ηχθείς κυρίως σε επαγγελματικά ζητήματα. Πάμε στο δεύτερο δεκαήμερο, 10 με 20, και στις 15 συναντάμε το τετράγωνο Αφροδίτης Πλούτονα με τον Ουρανό, που μπορεί να προκαλέσει μεγάλες αναταραχές και συνιστά ιδιαίτερη προσοχή στα παρορμητικά ζώδια, Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και Εγώκεροι. Η Πανσέλινος τώρα του Νοεμβρίου σχηματίζεται στις 17 του μήνα στον άξονα Ταύρου Σκορπιού, την ημέρα δηλαδή του Πολυτεχνείου, ενεργοποιώντας για άλλη μια φορά τον ήδη κτυπημένο τομέα των οικονομικών και των κοινωνικών καταστάσεων. Οι ειδήσεις που θα φτάσουν στα αυτιά μας εκείνη την περίοδο θα έχουν άμεση ή έμεση σχέση με την κρίση, την εγχώρια αλλά και την παγκόσμια. Και πάμε στο τρίτο και τελευταίο δεκαήμερο του Νοέμβρη. Καταρχάς έχουμε το εξάγωνο Αφροδίτης Κρόνου στις 23 του μήνα, που δίνει σταθερότητα σε οικονομικά και συναισθηματικά ζητήματα. Προσοχή ωστόσο χρειάζεται σε εξαπατήσεις και εξειδανικεύσεις με το τετράγωνο Ήλιου Ποσειδώνα στις 24 του μήνα. Στις 28 ο Ερμής σχηματίζει εξάγωνο με την Αφροδίτη και τρίγωνο με το Δία και είναι όψεις οι οποίες ευνοούν συζητήσεις, ευνοούν επίσης κάποιες συμφωνίες, ευνοούν γενικότερα και κάποιες οικονομικές συναλλαγές. Τέλος, η ζωδιακή μετακίνηση του ήλιου στον Τοξότη από τις 22 Νοεμβρίου μας καθιστά περισσότερο εξωστρεφείς αλλά και επικοινωνιακούς. Και πάμε τώρα να δούμε ένα-ένα
τα 12 ζώδια και τι μας περιμένει μέσα σε αυτό το μήνα, το Νοέμβρη. Κριός. Η περίοδος αυτή αποτελεί ορόσημο για την μετέπειτα εξέλιξη των καταστάσεων, αφού περιέχει σημαντικές πλανητικές παραμέτρους και όψεις που χρήζουν της προσοχής σας. Οτιδήποτε δεν είχε τεθεί σε σωστή βάση από την πρώτη ήδη του μήνα, λόγω του τετραγώνου ουρανού-πλούτονα, μην ξεχνάτε ότι ο ουρανός βρίσκεται στο δικό σας ζώδιο και θα βρίσκεται για αρκετά χρόνια εκεί, οτιδήποτε λοιπόν δεν είχε τεθεί σε σωστή βάση θα διαταραχτεί. Μηνύματα που δεν τα αξιολογήσατε σωστά, με τον ανάδρομο Ερμή επιβάλλεται να τα επεξεργαστείτε πιο ρεαλιστικά. Η έκλειψη στις 3 Νοεμβρίου θέτει σε προτεραιότητα οικονομικά αλλά και ερωτικά ζητήματα. Ο Άρης τώρα, κυβερνήτης του ζωδίου σας, συνεχίζοντας την πορεία του στην Παρθένο, σχηματίζει στις 9 Νοεμβρίου, σημειώστε αυτή την ημερομηνία, ένα πολύ ωραίο εξάγωνο με τον Κρόνο. Η όψη αυτή θα σας βοηθήσει να σταθεροποιήσετε τα επαγγελματικά σας με σκοπό να επενδύσετε στο μέλλον σας. Συζητήσεις και επαφές επαγγελματικού περιεχομένου θα πρέπει να αξιολογηθούν λεπτομερώς, έτσι ώστε από τις 10 με τον Ερμή πλέον σε ορθή πορεία, να κατασταλάξετε και να προχωρήσετε σε οικονομικές συμφωνίες. Επαγγελματικές σχέσεις και συνεργασίες που είχαν παγώσει τον τελευταίο καιρό και λόγω του ανάδρομου Ερμού αναθερμαίνονται από τις 10 του μήνα και με τη διέλευση της Αφροδίτης από το μεσουράνημα του οροσκοπίου σας. Γύρω στις 15 Νοεμβρίου αποφύγετε ωστόσο να ανακοινήσετε υποθέσεις που έχουν κλείσει, αφού ουσιαστικά φαίνεστε υπεύθυνοι στα μάτια των άλλων για λάθη ή επιλογές ή ακόμα και κινήσεις που είχατε κάνει στο παρελθόν. Τώρα με την Πανσέλινο στις 17 Νοεμβρίου περιορίστε τα έξοδά σας και το οικονομικό ρίσκο. Προς το τέλος τώρα του μήνα, ο Ερμής στον Σκορπιό και ο Ήλιος στον Τοξότη φέρνουν οικονομικά ωφέλη από την διαχείριση χρημάτων τρίτων, αλλά ακόμα και από ουρανοκατέβατα κέρδη. Ο παράγοντας της τύχης δείχνει το καλό του πρόσωπο μέσα σε μία περίοδο που θα την χαρακτηρίζαμε επικώς δύσκολη. Άμεσα και ανέλπιστα μπορείτε να ολοκληρώσετε ένα έργο που σχετίζεται με τη δημιουργία, την προβολή, ενώ την ίδια περίοδο, εκεί γύρω στις 30 του μήνα, αρχίζει να βελτιώνεται και η επικοινωνία σας με τους άλλους. Και πάμε να δούμε τους Ταύρους. Ταύροι, καταρχάς, η ηλιακή έκλειψη σας αφορά άμεσα, γίνεται στις 3 του μήνα, γίνεται στον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών σας και σας βάζει στη διαδικασία διερεύνησης και αλλαγών. Οι ανασφάλειες και το συνέστημα ότι όλα είναι ρευστά και παροδικά στην καθημερινότητά σας κυριαρχούν, αφού η περιραίουσα ατμόσφαιρα δεν σας επιτρέπει να νιώσετε ασφαλείς. Με τον Αρμή να κινείται ανάδρομα στον ίδιο τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών, θέλετε να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας, ενώ θα υπάρξουν και επιστροφές από το παρελθόν, όχι αναγκαστικά κακές. Οι πλανήτες που βρίσκονται σε αρμονία με το ζώδιό σας σχηματίζουν ευνοϊκές γωνίες μετά τις 10 του μήνα. Ωστόσο, στις 8, τα εξάγωνα τη δική σας Αφροδίτης με τον Ερμή και τον Ποσειδώνα θα σας δώσουν την ευκαιρία να ανοίξετε την καρδιά σας σε αγαπημένα πρόσωπα και να μοιραστείτε όλα όσα σας απασχολούν. Μέχρι τις 10 Νοεμβρίου θα συναντήσετε παλιές αγάπες που έχετε να δείτε καιρό και θα αναθερμάνετε τις σχέσεις σας. Η Πανσέλινος που διαμορφώνεται στο δικό σας το ζώδιο στις 17 του μήνα στρέφει για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον σας στις προσωπικές σχέσεις που δεν έχουν σταματήσει να αποτελούν πηγή άγχους για σας. Οι δύσκολες γωνίες τώρα που σχηματίζει η δική σας Αφροδίτη με τον Κρόνο και τον Πλούτονα στις 15 Νοεμβρίου χρήζουν τη προσοχή σας καθώς σας δημιουργούν την ανάγκη να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας και να βρείτε μια οριστική λύση σε θέματα που σας απασχολούν. Τέλος, από τις 22 του μήνα και μέσα από καινούργιες δραστηριότητες θα έχετε αρκετές ικανοποιήσεις, ενώ και οι συνθήκες στον τομέα της δουλειάς σας διαφοροποιούνται σταδιακά προς το καλύτερο. Παράλληλα, βελτιώνονται και τα οικονομικά σας. Μικρά προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν με συναδέλφους ή με το τέρι σας θα υποχωρήσουν σταδιακά. Ωστόσο, γύρω στις 24 του μήνα, φροντίστε να είστε κουμπωμένοι σε νέες σχέσεις, μην ενθουσιάζεστε και μην εξειδικεύετε ανθρώπους και καταστάσεις.
Και πάμε τώρα να δούμε τους διδύμους. Δίδυμη, ο δικός σας κυβερνήτης πλανήτης ο Ερμής, αν και ανάδρομος στο Σκορπιό, βοηθά στην αναθεώρηση των επαγγελματικών ζητημάτων που σας απασχόλησαν έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Με την ηλιακή έκλειψη στις 3 Νοεμβρίου, μια δοκιμασία θα αποτελέσει αφορμή για επίγνωση του εαυτού σας και των βαθύτερων δυνάμεών σας. Αντίθετα, η επιστροφή κάποιων σημαντικών συνεργατών από το παρελθόν θα παίξει σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω εξέλιξή σας. Οι στόχοι, οι επιθυμίες αλλά και ο κοινωνικός σας κύκλος επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο. Από τις 10 του μήνα, ο δικός σας Ερμής, που γίνεται ορθόδρομος, θα σχηματίσει εξάγωνο με την Αφροδίτη και τρίγωνο με τον Ποσειδώνα. Με αυτές τις όψεις θα σας θυμηθούν κάποια άτομα που σας είχαν υποσχεθεί ότι θα σας προσφέρουν στο παρελθόν τη βοήθειά τους. Υπάρχουν δεδομένα ωστόσο που πρέπει να αλλάξετε στον χώρο της εργασίας σας, αλλά δεν είστε σίγουροι για τα επόμενα βήματά σας. Οι συμβουλές που ζητάτε από τους έμπιστούς σας είτε είναι αντικρουόμενες, είτε δεν σας πείθουν για την αποτελεσματικότητά τους. Η Πανσέλινος που προγραμματοποιείται στις 17 του μήνα θα σας δώσει τη φώτιση που λέγαμε και θα σας βοηθήσει να καταστρώσετε ένα πρόγραμμα που θα βάλετε σε εφαρμογή τις επόμενες εβδομάδες. Τέλος, από τις 22 του μήνα, ο ζωδότης ήλιος περνά απέναντι από το ζώδιό σας και ζεσταίνει τον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών σας. Ο ήλιος φέρνει κοντά σας άτομα κύρους που υποστηρίζουν τις επιδιώξεις σας, καθώς και ευχάριστες εκπλήξεις για τις φιλόδοξες βλέψεις σας. Γίνεστε το επίκεντρο στις παρέες και περνάτε με ευκολία τις απόψεις στον επαγγελματικό χώρο σας. Στις 24 χρειάζεται λίγο προσοχή σε παγίδες. Και πάμε να δούμε τους καρκίνους. Καρκίνοι. Οι αγάπες που αρχίζουν τώρα μπορεί να μην έχουν πολλά περιθώρια λόγω των εκλήψεων, διθέτουν ωστόσο μέγεθος και ένταση ώστε να μην ξεχαστούν εύκολα. Το φαινόμενο της ηλιακής έκλειψης που πραγματοποιείται στις 3 Νοεμβρίου στον τομέα του έρωτα επηρεάζει τους επιρρεπείς από εσάς και φέρνει στην επιφάνεια λογαριασμούς ερωτικούς από το παρελθόν που δεν είχαν κλείσει οριστικά. Μην ενθουσιάζεστε από καινούργιες γνωριμίες και μην εξειδανικεύετε ανθρώπους και καταστάσεις. Από τις 10. Οι πλανήτες είναι αρκετά ευνοϊκοί μαζί σας. Σας δίνουν τις ευκαιρίες που περιμένετε και σας βοηθούν να προσεγγίσετε κατά πολύ τους στόχους σας. Φαίνεται όμως ότι ακόμα νιώθετε αγωνία για το μέλλον σας. Πήρατε τελικά αυτό που θέλατε ή μήπως όχι? Τέτοιου είδους ερωτήματα και ανασφάλειες θα απαντηθούν με την ορθή πορεία του Ερμή και την επιρροή του μεγάλου εξαγώνου που θα διαμορφωθεί στον ουράνιο θόλο από τις 10 του μήνα και μετά. Τώρα, οι αρνητικές γωνίες όμως που θα σχηματίσει η Αφροδίτη με τον Πλούτονα και τον Κρόνο στις 15 Νοεμβρίου συνιστούν να μην ξεκινήσετε καινούργια σχέδια τα οποία είναι πολύ πιθανό να σας εμπλέξουν σε παιχνίδια επικράτησης. Αντίθετα, τα μακροχρόνια σχέδια που είναι συγκεκριμένα και έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό έχουν όλες τις πιθανότητες να αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς και με τη βοήθεια της Πανσελίνου στις 17 του μήνα. Τέλος, η ζωδιακή μετακίνηση του ήλιου στον τομέα της εργασίας από τις 22 Νοεμβρίου διαφοροποιεί τις συνθήκες στην καθημερινότητά σας. Από εκεί και μετά είναι πολύ πιθανό να παραβλέψετε καυτά και πρωτεύοντα ζητήματα για ένα καινούριο και πρωτοπόρο ξεκίνημα που θα έχει όμως λίγο αμφίβολη διάρκεια. Ο χώρος της δουλειάς σας ή το αντικείμενο της εργασίας σας σας προκαλούν αδικαιολόγητο άγχος προς το τέλος του μήνα, ενώ μια καινούργια πρόταση φαίνεται ότι σας ενθουσιάζει. Και πάμε να δούμε τους λέοντες. Λεοντάρια, με την ανάδρομη πορεία του Ερμή και την ηλιακή έκλειψη στον τομέα του σπιτιού, όλα δείχνουν πως η νοσταλγική διάθεση για την αποκατάσταση μιας παλιάς οικογενειακής ή συγγενικής σχέσης που σας έδινε ασφάλεια κατά το παρελθόν, φαίνεται ότι θα είναι εύκολο να βρει πρόσφορο έδαφος. Πολλοί από εσάς θα ασχοληθείτε με παλιές οικογενειακές εκκρεμότητες και θα συνάψετε συμφωνίες που θα έχουν σκοπό να σας εξασφαλίσουν οικονομικά. Εκμεταλλευτείτε την περίοδο γύρω στις 10 του μήνα για να διευρύνετε τον κοινωνικό κύκλο σας. Κέρδη μπορείτε να αποκομίσετε από καινούργιες γνωριμίες, από νέες φιλικές σχέσεις που έχουν τη δύναμη και τη δυνατότητα να βοηθήσουν στην πρόθεση των επαγγελματικών υποθέσεών σας. Η δημιουργική διάθεσή σας βρίσκεται στα ύψη και σε συνδυασμό με κάποιες τυχερές συγκυρίες θα σας βοηθήσουν να κατακτήσετε πολύ εύκολα τα σχέδιά σας. Μια μικρή ωστόσο αναταραχή στον ψυχικό κόσμο φαίνεται ότι φέρνει Πανσέλινος στις 17 του μήνα στον Ταύρο σε μια δύσκολη θέση για τον δικό σας ήλιο. Καταπολεμήστε τις αρνητικές σκέψεις και τη μελαγχολική διάθεση με γερές δόσεις ανανέωσης, κάνοντας παρέα με ευχάριστα πρόσωπα. Φροντίστε τη διατροφή και τον ύπνο σας, αποφεύγοντας ξενύχτια και υπερβολές στο ποτό και στο φαγητό. Από τις 22 Νοεμβρίου και μετά ο ήλιος κάνει την είσοδό του στον τοξότη και η ερωτική σας διάθεση φαίνεται ότι ανεβαίνει προκλητικά, με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να δαμάσετε ούτε τον αισθησιασμό ούτε το πάθος σας. Προς το τέλος του μήνα, μάλιστα, ο ουρανός σας καθιστά αγωητευτικούς, ερωτικούς, ακαταμάχητους. Πολύ απολαμβάνετε νέα δεδομένα στα αισθηματικά σας, καθώς θα γνωρίσετε το διάστημα που ακολουθεί
τον έρωτα, το μεγάλο έρωτα της ζωής σας. Και πάμε να δούμε τους και τις Παρθένους. Παρθένοι, η περίοδος αυτή είναι ιδανική για ξεκούραση και για χαλάρωση, καθώς φαίνεται ότι οι δουλειές σας έχουν μπει σε μία ρέγουλα και μπορείτε να χαρίσετε στον εαυτό σας ένα απολαυστικό διάλειμμα. Αρκετοί από εσάς, μάλιστα, θα μπορέσετε να πραγματοποιήσετε ένα ταξίδι το οποίο θα σας προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα επαγγελματικά σας. Με την ανάδρομη όμως κίνηση του Ερμή μέχρι τις 10 του μήνα, φροντίστε να έχετε εξασφαλίσει όλες τις λεπτομέρειες. Ο Άρης το ζώδιό σας τώρα σας οθεί να δραστηριοποιηθείτε, ωστόσο υπάρχουν και κάποια ζητήματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσετε σοβαρά. Αυτά αφορούν κυρίως στα οικονομικά σας και με το εξάγωνο Άρη Κρόνου στις 9 πιστεύω ότι θα βοηθηθείτε αποτελεσματικά. Με την ορθή πορεία που και παίρνει ο κυβερνήτης σας ο Ερμής στις 10 του μήνα, όπως είπαμε, θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε πιο αναλυτικά για τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά σας και να αποφασίσετε ανάλογα. Η Αφροδίτη εξάλλου στον τομέα του έρωτα και της δημιουργίας παίζει αναγεννητικό ρόλο στις προσωπικές υποθέσεις σας, ενώ διαμορφώνονται οι κατάλληλες συνθήκες για να επιλύσετε τις διαφορές με τον ερωτικό σύντροφο ή να βρείτε κάτι καινούριο. Οι αδέσμευτοι θα επανεξετάσετε μια κατάσταση και θα προχωρήσετε στις ανάλογες προσεγγίσεις. Αδράξτε τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν με την Πασέλινο στις 17 και αποκομίσετε κέρδη ίσως από ταξίδια. Τέλος, η πλανητική μετακόμιση του ήλιου από τις 22 Νοεμβρίου στον Τοξότη και στον τομέα της ασφάλειας συντηρείται κεκτημένα στο σπίτι και την οικογένεια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν εμφανίζονται καινούργιες σημαντικές προοπτικές στο προσκήνιο, άμεσα ή μικροπρόθεσμα, που διευρύνουν τις δραστηριότητές σας και ισχυροποιούν την αξία σας. Πολλοί από εσάς, μάλιστα, δεν αποκλείεται να πάρετε απόφαση να συγκατοικήσετε, αρκεί να είστε σίγουροι για την επιλογή σας. Και πάμε στους ζυγούς. Ζυγοί. Αυτή η περίοδος σας δίνει την αίσθηση ότι καταπιέζεστε από γεγονότα που λειτουργούν ενάντια στις προσδοκίες σας. Οι τομείς των σχέσεων και του σπιτιού που τον τελευταίο καιρό σας έκαναν να αισθάνεστε ασφαλείς, τώρα πάλι νιώθετε ότι κλονίζονται. Με την ανάδρομη πορεία του Ερμή και την έκλειψη, τις 10 πρώτες μέρες του Νοεμβρίου, θα πρέπει να φανείτε δυνατοί, γιατί θα αντιμετωπίσετε αντιθέσεις με τους συνεργάτες σας, κυρίως ό,τι αφορά τη διεκπαιρέωση μιας οικονομικής υπόθεσης. Μετά τις 10 όμως, νιώθετε έτοιμοι να ρηχτείτε στη μάχη, έπειτα από μια σειρά γεγονότων και καταστάσεων που σας βοηθούν να πάρετε τα επάνω σας. Η περίοδος αυτή σας προσφέρει την επίγνωση των δυνάμεών σας και τη δυνατότητα να τις διοχετεύσετε δημιουργικότατα. Απαλλαγμένοι από αυταπάτες και αναστολές, καταφέρνετε να ξεπεράσετε τους φόβους σας και να γνωρίσετε επιτέλους τι μπορείτε να περιμένετε από τον εαυτό σας και από τους άλλους. Η σαγήνη και η διπλωματία που σας χαρακτηρίζουν γίνονται ακόμα πιο εμφανείς, καθώς οι προκλήσεις που δέχεστε μέσα και έξω από τον εργασιακό χώρο λειτουργούν θετικά για εσάς, ανεβάζοντας την αδρεναλίνη που έχει σαν αποτέλεσμα την επικράτηση σε έναν υγιή ανταγωνισμό. Η Αφροδίτη στις 15 Νοεμβρίου, να θυμάστε ότι θα σπείρει κάποια ζυζάνια ακόμα και στο κοντινό περιβάλλον. Αποστασιοποιηθείτε από άτομα της οικογένειας που σας εκνευρίζουν και με την Πανσέλινο στις 17 φροντίστε να λύσετε κάποιους οικονομικούς γρίφους. Τέλος, από τις 22 Νοεμβρίου ο ήλιος περνά στον Τοξότη και τον τρίτο οίκο του ηλιακού σας οροσκοπίου, από όπου θα σχηματίσει ένα εντυπωσιακό τρίγωνο με τον ουρανό, το οποίο θα κορυφωθεί στις 30 Νοεμβρίου. Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο εκείνη την περίοδο, το τέλος δηλαδή του μήνα, και επιδιώξτε να έρθετε σε επαφή με σημαίνοντα άτομα που θα προθυμοποιηθούν να κάνουν τα πάντα για σας. Μια ανέλπιστη τύχη σας κλείνει πονηρά το μάτι. Και πάμε να δούμε τους Σκορπιούς. Σκορπιοί, η νέα σελήνη στις 3 Νοεμβρίου στο ζώδιό σας συνοδεύεται από ηλιακή έκκληση που σας δίνει την ευκαιρία να κλείσετε εκκρεμότητες του παρελθόντος και να ανοίξετε μια νέα σελίδα στη ζωή σας, στην οποία θα κυριαρχεί το στοιχείο της σταθερότητας. Ωστόσο, θα πρέπει να διαθέτετε αρκετή υπομονή και επιμονή, καθώς ο Ερμής τις 10 πρώτα μέρες θα βρίσκεται σε ανάδρομη πορεία και ίσως προκαλέσει και κάποιες καθυστερήσεις στα σχέδιά σας. Από τις 10 όμως του μήνα, με την διέλευση του Ερμή σε ορθή φορά, μέσα από το ζώδιό σας λέτε με άνεση όσα πιστεύετε και εκπλήσετε τους άλλους με το στυλ σας. Μπορεί οι καταστάσεις να μην είναι πάντοτε εύκολες, είναι σίγουρα όμως ενδιαφέρουσες. Μέσα από μάχες προχωράτε σε νέες κατακτήσεις που αλλάζουν τη ζωή σας. Πρόκειται για μια θαυμάσια περίοδο για την ανανέωση του φυσικού αλλά και του ψυχικού δυναμικού σας. Οι πνευματικοί και οι επαγγελματικοί σας ορίζοντες διευρύνονται, αρκεί να μην επιβάλλετε με το ζόρι τις ιδέες σας, αλλά να αποτελέσετε το βράχο πάνω στον οποίο θα μπορούν να στηριχτούν και οι άλλοι γύρω σας. Με αυτό το πλεονέκτημα θα μπορέσετε να προσφέρετε σημαντική υποστήριξη και στον σύντροφό σας,
που φαίνεται να αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα με την Βασέλινο στις 17 του μήνα, η οποία γίνεται στον τομέα των σχέσεών σας, αλλά και του γάμου σας. Ο Ερμής τώρα από το ζώδιό σας προς το τέλος του μήνα σχηματίζει εξάγωνο με τον κυβερνήτη σας, τον Πλούτονα, στις 21 και σύνοδο με τον Κρόνο στις 26 Νοεμβρίου. Οι όψεις αυτές υποστηρίζουν πολύ τις προσπάθειές σας και μπορούν να σας βοηθήσουν να πετύχετε πολλά. Στις 22 ο ήλιος περνά στον τομέα των οικονομικών σας. Απρόσμενες αλλαγές στην εργασία θα έχουν σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν τα καθήκοντά σας αλλά και οι αποδοχές σας. Και πάμε να δούμε τους τοξότες. Τοξότες, με την ηλιακή έκλειψη καταρχάς στις 3 Νοεμβρίου θα μπορέσετε να διεκτυωθείτε καλύτερα και να κάνετε επαφές που θα σας δώσουν χρήσιμες επαγγελματικές και οικονομικές συμβουλές. Ο Ερμής συνεχίζει ανάδρομος και το διάστημα αυτό είναι κατάλληλο για να ρυθμίσετε εκκρεμότητες, όχι όμως και για να υπογράψετε νέες συμφωνίες. Η Αφροδίτη μέχρι τις 5 θα σημάνει θετικές εξελίξεις στον αισθηματικό τομέα και αν είστε ελεύθεροι θα σας φέρει και ένα νέο έρωτα. Ο ανάδρομος Ερμής, ωστόσο, μέχρι τις 10 σας προτρέπει να επαναπροσδιορίσετε τις υπάρχουσες σχέσεις ή να ανατρέξετε σε καταστάσεις του παρελθόντος. Οι περισσότεροι από εσάς θα αντλήσετε μαθήματα από το παρελθόν προκειμένου να προσεγγίσετε σωστότερα τους στόχους σας. Θα πρέπει να δείτε με προσοχή τα μικρά γράμματα σε πιθανές νέες συνεργασίες. Αν έχετε την παραμικρή αμφιβολία, επιδιώξτε μια αναβολή μέχρι να πάρετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Αποφύγετε να ξοδέψετε χρήματα σε περιττές σπατάλες γύρω στις 15, καθώς οι όψεις της Αφροδίτης με τον Πλούτονα και τον Ουρανό την ίδια μέρα δεν ευνοούν οικονομικά ανοίγματα. Καλό θα είναι επίσης να αποφύγετε συναλλαγές με άτομα που δεν γνωρίζετε καλά και να μην επενδύσετε ποσά σε ρυψοκίνδυνες επιχειρήσεις. Η Πανσέλινος, που διαμορφώνεται στις 17 του μήνα, συνιστά να είστε περισσότερο προσεκτικοί στην εργασία, ώστε να μην έχετε δυσάρεστες εκπλήξεις. Τέλος, η αίσθηση ότι βρίσκεστε ένα βήμα πριν από την οριστική καταξίωση σας κάνει να εργάζεστε περισσότερο από όσο αντέχετε προς το τέλος του μήνα. Αν λοιπόν συνεχίσετε με αυτούς τους ρυθμούς, οι οικονομικές απολαβές, τις οποίες εσείς προσβλέπετε, θα έρθουν, ο οργανισμός όμως θα καταπονηθεί αρκετά. Χαλαρώστε λοιπόν και περιμένετε. Από τις 22 του μήνα, ο ζωδότης ήλιος μπαίνει στο δικό σας το ζώδιο και τα πάντα δείχνουν να επιτυχάνετε με πιο εύκολους τρόπους. Και πάμε να δούμε τον εγώκερο. Εγώκερη, καταρχάς, η ηλιακή έκλειψη στις 3 του μήνα μπορεί να σας δημιουργήσει μια αίσθηση απογοήτευσης ως προς τις φιλοδοξίες σας, γρήγορα όμως τα πράγματα θα αλλάξουν. Το πείσμα, η επιμονή σας, αλλά και η Αφροδίτη στο ζώδιό σας από τις 5 Νοεμβρίου θα σας δικαιώσουν με τον καλύτερο τρόπο. Με την ανάδρομη κίνηση του Ερμή θα αξιολογήσετε καλύτερα τους φίλους σας και θα μπείτε σε ένα νέο φιλικό κύκλο που θα σας ταιριάζει περισσότερο. Μετά τις 10 του μήνα βρίσκεστε σε εξαιρετικά καλή διάθεση, αφού φαίνεται ότι τα περισσότερα προβλήματά σας επιλύονται ευκολότερα. Δυναμική και ανανεωμένη. Με τον Άρη να κινείται στη φιλική Παρθένο, λάμπετε κυριολεκτικά σε όλες τις επαφές και τις συναντήσεις σας την ίδια ώρα που δεν σας είναι καθόλου εύκολο να κάνετε εκπτώσεις σε όσα ζητάτε. Μάλιστα, το εξάγωνο του Άρη με τον δικό σας Κρόνο στις 9 Νοεμβρίου προειδιάζει για μια πολύ σημαντική επιτυχία. Οι γωνίες τώρα που σχηματίζει η Αφροδίτη από το ζώδιό σας γύρω στις 15 με τον Πλούτονα και τον Ουρανό αποδεικνύουν ότι η μόνη δυνατή βοήθεια είναι αυτή που εσείς μπορείτε να προσφέρετε στον εαυτό σας αλλά και να πιστέψετε στις δικές σας ικανότητες. Για να πετύχετε θα πρέπει να αποφύγετε αντιθέσεις με συναδέλφους. Η Πανσέλινος τώρα στις 17 θα σας βοηθήσει πολύ έτσι ώστε να πετύχετε αυτούς τους στόχους σας. Στις 22 του μήνα ο ήλιος περνά στο 12ο οίκο του δικού σας οροσκοπίου με αποτέλεσμα να μπορέσετε να αξιολογήσετε τα γεγονότα και να πάρετε τις καλύτερες αποφάσεις. Παρασκηνιακές ενέργειες που συμβαίνουν στον τομέα των επαγγελματικών θα γίνουν αντιληπτές και θα σας βοηθήσουν να προβείτε και σε ανάλογες συμμαχίες. Το πρόβλημα είναι ότι γύρω στις 24 η λογική δεν θα είναι σύμμαχός σας και είναι καλύτερα να μην αντιδράσετε παρορμητικά. Και πάμε να δούμε τον υδροχό. Υδροχόοι, ξεκινά μια περίοδος μεγάλων εξελίξεων στην καριέρα σας τον Νοέμβριο και θα πρέπει να βάλετε τα δυνατά σας για να μην χάσετε ευκαιρίες. Με τον ανάδρομο Ερμή θα επανακάμψουν παλιοί συνεργάτες και θα σας προσφέρουν πολλά προκειμένου να τους προσφέρετε και πάλι τις υπηρεσίες σας. Η ηλιακή έκλειψη στις 3 Νοεμβρίου ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στα επαγγελματικά και είναι στο χέρι σας να κατοχυρώσετε το μέλλον σας. Αν και δεν θα λείψουν οι ευκαιρίες για κάτι καινούριο στον χώρο της δουλειάς σας, καλό θα ήταν να μην υπογράψετε μέχρι τις 10 του μήνα, αν δεν έχετε τσεκάρει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τις οικονομικές απολαβές σας.
Με τον Ερμή τώρα σε ορθή πορεία. Από τις 10 του μήνα θα υπάρξουν συζητήσεις και διαπραγματεύσεις που θα σας βοηθήσουν να ξεκαθαρίσετε το θολό τοπίο που έχει δημιουργηθεί με τους συνεργάτες σας. Η διάθεση αλλαγής και ανανέωσης που θα έχετε στα μέσα του μήνα δεν θα περιορίζεται μόνο στην εξωτερική εμφάνισή σας, αλλά και σε μια εσωτερική αναδόμηση του εαυτού σας. Έτσι, η ανάγκη να τονίσετε τα φυσικά σας προσόντα και να προβάλλετε με καλύτερο τρόπο τα δικά σας προσόντα θα έχει επιτυχή αποτελέσματα. Όσο φροντίζετε τον εαυτό σας, βλέπετε και το σώμα σας, τόσο ικανοποιημένοι θα είστε από την ευόδοση των προσπαθειών σας. Τέλος, από τις 22 Νοεμβρίου, μπορείτε να ποντάρετε στις νέες γνωριμίες που θα σας ανοίξουν νέες προοπτικές είτε στον επαγγελματικό είτε ακόμα και στον αισθηματικό τομέα. Εάν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες, θα δρομολογήσετε την τακτοποίησή τους. Το τετράγωνο όμως που θα σχηματίσει ο Ποσειδώνας με τον ήλιο στις 24 μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα οικονομικά σας και είναι προτιμότερο να αναβάλλετε συναλλαγές ή ακόμα και συζητήσεις που πιθανότατα θα αποβούν εις βάρος σας. Και πάμε να τελειώσουμε με τους ιχθύες. Ιχθύες, θετικές εξελίξεις αναμένονται για εσάς παντού. Το πλανητικό σκηνικό θα επηρεάσει θετικά τόσο τα επαγγελματικά όσο και τις προσωπικές σας σχέσεις. Ευχάριστες εμπειρίες θα μοιραστείτε με παλιούς φίλους που επιστρέφουν στη ζωή σας με τον ανάδρομο Ερμή, ενώ και η ηλιακή έκλειψη που πραγματοποιείται στις 3 Νοεμβρίου στον τομέα της δημιουργικότητας θα σας φέρει νέες πηγές εσόδων που θα εντείνουν την αίσθηση της ασφάλειας και της χαράς. Πάντως, η παρουσία του Άρη στο ζώδιο της Παρθένου αναμοχλεύει τις σχέσεις και τις συνεργασίες σας και αναπόφευκτα δημιουργεί και κάποιες προστριβές. Η εργασία σας όμως αποδίδει την ίδια ώρα που έχετε δίπλα σας άτομα που έχουν όλες τις δυνατότητες να βοηθήσουν στα σχέδιά σας. Σε αυτό θα σας βοηθήσει το τρίγωνο του Ερμή με τον δικό σας Ποσειδώνα στις 9 και τις 11 Νοεμβρίου που θα τονώσει την κρίση και την αντίληψή σας. Η Αφροδίτη τώρα στον εγώ καιρό είναι δείκτης της συμβολής ή της μεσολάβησης ενός φιλικού προσώπου στη διευθέτηση μιας απρόσμενα καλής κατάστασης. Οι πλανητικές επιρροές θα ξυπνήσουν τα φιλόδοξα σχέδιά σας. Προετοιμαστείτε εκεί προς τα μέσα για εκπλήξεις που αφορούν και στην αισθηματική ζωή σας. Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά που θα σας επιτρέψει να δράσετε με περισσότερη ελευθερία. Τέλος, από τις 22 Νοεμβρίου, ο ήλιος περνάει στο μέσο ουράνιμα του οροσκοπίου σας και εγγενιάζει μια θετική περίοδο για την καριέρα σας και για τα επαγγελματικά σας. Όμως, ο δικός σας κυβερνήτης, ο Ποσειδώνας, μην ξεχνάμε, πραγματοποιεί ένα αρνητικό τετράγωνο με τον ήλιο στις 24 Νοεμβρίου και σας καλεί να προσγειωθείτε στην πραγματικότητα ή να προσπαθήσετε να παντρέψετε τη φαντασία με τη λογική, έτσι ώστε να πετύχετε κάτι πραγματικά σημαντικό που θα σας προσφέρει σταθερότητα. Και αυτή τη σταθερότητα και τη βελτίωση που περιμένουμε προς το τέλος Νοεμβρίου την έχουμε και για τα 12 ζώδια. Πιστεύω όλοι μας το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να περάσουμε καλά, να έχουμε ευχάριστα νέα. Έτσι και έτσι. Ναι, καλό είναι, καλό είναι. Άκουσα, καλό είναι. Ναι, είναι καλό, είναι καλό. Γιατί είχαμε μπροστά μας, το Σεπτέμβριο είχαμε μπροστά μας ένα δίμηνο, ένα μισή μήνα τουλάχιστον περίεργο. Ναι. Εδώ από τις 10 και μετά, όπως βλέπουμε, τα πράγματα 10. Σιγά σιγά αρχίζουν και βελτιώνονται. Έχουμε και μια πανσέλινο. Όχι, 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 όχι. Κάτι δεν έχουμε τελειώσει. Δεν έχουμε τελειώσει. Δεν έχουμε τελειώσει. Δεν αντέχω όχι. Άλλο. Μην ανησυχείς καθόλου. Έχουμε θέλω απέναντι... να μην ανησυχώ καθόλου. Ναι, να μην ανησυχείς καθόλου. Από τις 17 του μήνα και μετά που τελειώνει και η περίοδος των εκλήψεων με την πανσέλινο στον Ταύρο, πιστεύω ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο που θα μπορούμε να. Να πάρουμε τα πάνω μας. Να κοιμόμαστε πιο ήσυχοι γενικότερα. Να είμαστε πιο ήσυχοι και να αισθανόμαστε πιο ασφαλείς. Πιο ασφαλείς και συναισθηματικά και οικονομικά τουλάχιστον. Δεν θα γίνει τίποτα περίεργο να κατατάξει. Θα υπάρχουν, θα μιλήσουμε για αυτές σε επόμενη εκπομπή. Αλλά τουλάχιστον για την ώρα ας απολαύσουμε αυτό το διάστημα. Να σου πω κάτι. Ακόμα και ο ανάδρομος Ερμής έχει και τα καλά του. Δηλαδή, επειδή δεν προχωράνε κάποιες υποθέσεις όπως θέλουμε, αναγκαστικά χαλαρώνουμε. Χαλαρώνουμε και περιμένουμε. Περιμένουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.